δυσβάστακτο είναι το κόστος του ενοικίου σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, με τους πολίτες να βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, ακόμα και για τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου. Οι τιμές των ενοικίων που παίζουν στο παζάρι είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου και διαφοροποιούνται, όπως είναι ξεκάθαρο, αναλόγως της περιοχής. Όσο πιο κοντά στο κέντρο της πόλης είναι το κάθε διαμέρισμα, τόσο πιο υψηλό είναι το ενοίκιο, και αυτό ισχύει για όλες τις επαρχίες της χώρας. Στη Λευκοσία, ο μέσος όρος ενοικίασης διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου είναι τα 575 ευρώ, του διαριού 850 και του τριαριού 950 ευρώ. Πολύ πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Λεμεσό. Ο μέσος όρος για ενοικίαση μοναριού στο κέντρο και την Ανατολική Λεμεσό είναι 1.200 ευρώ, του διαριού 1.500 και του τριαριού 1.850 ευρώ. Λίγο πιο κάτω είναι οι τιμές στη Δυτική Λεμεσό. Ανωδική πορεία έχουν και οι τιμές ενοικίων στην Λάρνακα. Στα 550 ευρώ ενοικιάζονται τα μονάρια, τα διάρια προς 750 και τα τριάρια προς 950 ευρώ. Πιο χαμηλά είναι τα ενοίκια στην Πάφο, τα οποία ξεκινούν από 450 ευρώ για διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, φτάνουν στα 650 για δύο υπνοδωμάτια και στα 750 ευρώ για τριάρι διαμέρισμα. Στα ίδια επίπεδα και λίγο πιο κάτω είναι οι τιμές ενοικίου στα διαμερίσματα της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου, των οποίων οι τιμές αρχίζουν από 400 ευρώ τα μονάρια και φτάνουν τα 675 τα τριάρια. Πάνω σε αυτά τα ποσά βασίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να καθορίσει το ύψος του προσιτού ενοικίου, το οποίο θα είναι κατά 30% μειωμένο από το αγοραίο ενοικίο. Αν το αγοραίο ενοικίο είναι 1.000 ευρώ, πρέπει να είναι 700. Αν είναι 500, ναι, πρέπει να είναι 350. Θέλω να βοηθήσω τον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη, ναι, διότι δεν έχει τα λεφτά να προχωρήσει, ναι, με αγοραίο ενοίκιο. Τα ενοίκια που θα λαμβάνει ο ιδιοκτήτης θα είναι 100% φοροαπαλλαγμένα.